τον ακίνητο και σοβαρό ναυτικό όμιλο Αλεποχωρίου έκανε μια θαλασσινή εκδήλωση για τα παιδιά, με τα παιδιά. Με αυτή την εκδήλωση και με αυτή τη συνεργασία θελήσαμε να δείξουμε τη θέλησή μας να τελειώνουμε μιας για πάντα με αυτή την ιστορία. Είμαι άνθρωπος της θάλασσας, συνεχώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι υπάρχουν πολλά σκουπίδια στη θάλασσα, πλαστικές σακούλες, μίας χρήσεως, και επειδή αυτά μολύνουν τη θάλασσα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να την καταργήσετε. Έχουμε θέματα πολλά με τις πλαστικές σακούλες και με τα σκουπίδια γενικά εδώ του Αλεποχώρη. Κάτι πρέπει να κάνουμε η Δήμαρχος για τα σκουπίδια, τις πλαστικές σακούλες. Πλαστική σακούλα? Όχι, ευχαριστώ. Παρακαλώ όλους μεγάλους για το μέλλον μας να καταργήσουν την πλαστική σακούλα. Κάνουμε έναν αγώνα για την πλαστική σακούλα, ότι δεν πρέπει να την πετάμε στη θάλασσα, και λέω όχι στην πλαστική σακούλα. Θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις πλαστικές σακούλες και να τις πετάμε στη παραλία, γιατί βρωμίζουν τις παραλίες. Δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε πια να παράγουμε αυτές τις πλαστικές σακούλες, γιατί δεν είναι ωραίες. Έχω να πω ένα πράγμα. Όταν κόβουμε τις πλαστικές σακούλες σε κομματάκια και τις τρώμε, τις πίνουμε, είναι πάρα πολύ κακό για την υγεία μας και για όλους τους ανθρώπους γενικώς. Εμείς οι άνθρωποι προσωπικά έχουμε καταστρέψει ολόκληρο το πλανήτη από αυτά που έχουμε κάνει. Καλύτερα να την καταργήσουμε για το δικό μας καλό. Χίλιες φορές να πάρουμε μία χάρτινη ή μία ανακυκλώσιμη σακούλα, η οποία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα απορροφηθεί από το περιβάλλον, παρά να επιβαρύνουμε το φυσικό τοπίο, εμείς ως η νεότερη γενιά και οι νεότερες μαμάδες και γονείς γενικότερα, προτιμούμε την υγεία και όχι την οικονομία και τη βολή μας. Όχι στην πλαστική σακούλα. Το πρόβλημα με τα πλαστικά στη ζωή μας είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο βλέπουμε και από όσο αντιλαμβανόμαστε έτσι με την πρώτη εικόνα. Καλό θα είναι να σταματήσει η κατασκευή της σακούλας, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να πάψει να διοχετεύεται στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, το επαναλαμβάνω, οι θάλασσες είναι γεμάτες από μικροσωματίδια τα οποία περνάνε μέσω της τροφικής αλυσίδας. Αυτό που ζητάω από την πολιτεία είναι αυτή η ασχήμια που υπάρχει όσον αφορά την πλαστική σακούλα.
Μια σακούλα που τη συναντάμε πολύ περισσότερο μέσα στη θάλασσα, αλλά και τη βλέπουμε γύρω στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στα πάρκα κλπ. Ζητώ από την πολιτεία να πάρει μέτρα και να καταργήσουμε τη σακούλα. Θέλω να συγχαρώ για αυτήν την ναυτική συνάντηση σήμερα, αλλά παράλληλα τον μεγάλο αγώνα που γίνεται από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων σχετικά με την κατάργηση της σακούλας από τις θάλασσές μας. Πραγματικά είναι μεγάλη πληγή, έχει φέρει πολλά δεινά, είναι κρίμα αυτές οι απίθανες θάλασσες να καταστρέφονται. Άλλωστε ένα ωραίο τμήμα του Κορινθιακού είναι και στο Δήμο μας και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να βλέπουμε σακούλες και γενικά πλαστικά και χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια και συμπορευόμαστε. Όταν έρχεσαι και μπαίνεις σε αυτή την περιοχή, το πρώτο που συναντάς είναι αυτό το γραφικό λιμάνι. Είναι και η δήμαρχος μας εδώ, ο Γιώργος τώρα που έχει αναλάβει την προεδρία του συλλόγου. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί πραγματικά να κάνουμε το λιμάνι αυτό έτσι όπως το αξίζει, ένα πραγματικό στολίδι. Thank you.